Κόλλησαν οι διαδικασίες για τη φετινή δακοκτονία και πλέον οι αρμόδες υπηρεσίες ημεσυνίας αγωνιούν για το αν θα προλάβουν να ξεκινήσουν έγκαιρα τους πρώτους ψεκασμούς στα τέλη Ιουνίου. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερος χρονοβόρες και απαιτητικές, γιατί εμπλέκονται τρεις διαφορετικές ανεξάρτητες αρχές. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων συμβάσεων, ανεξάρτητη αρχή ενδεχομένως προδικαστικών προσφυγών και ανεξάρτητη αρχή δικαστική που κάνει τους προσφυγικούς ελέγχους. Η ιδέα έναρξη των διαγωνιστικών διαδικασιών δεν μπορεί να γίνει προ του τέλους Φεβρουαρίου, όταν από τα αρμόδια υπουργεία αποστείλονται οι σχετικοί προϋπολογισμοί δακοκτονίας. Ο Διευθύντης Αγροτικής Οικονομίας Μεσσηνίας Γιάννης Κυριακόπουλος ενημέρωσε ότι δεν έχει έρθει ακόμα από το Υπουργείο η απόφαση κατανομής για το εποχικό προσωπικό που θα εργαστεί στη δακοκτονία. Παρότι οι διαδικασίες φέτος ξεκίνησαν πιο νωρίς και υπάρχουν ανάδοχοι για την παγιδοθεσία και τους ψεκασμούς, παραμένει σε εκκρεμότητα και η επιλογή αναδόχων σε 7 περιοχές της Πηλίας για τις οποίες δεν κατατέθηκαν προσφορές ή δεν υπήρξαν κανονικές προσφορές. Ακόμα από την 9 ανεξάρτητα και δημοσίων συμβάσεων, παρά το γεγονός ότι εδώ και 3 εβδομάδες. Τουλάχιστον έχει αποσταλεί ο σχετικός φάκελος. Αυτές τις ημέρες θα σταλούν στο ελεγκτικό συνέδριο οι φάκελοι για τους 35 εργολάβους ψεκασμών και 3 παγιδοθεσίας για όλη τη Μεσσηνία και την Τριφυλία για προσυμβατικό έλεγχο. Όλα αυτά ενώ οι παγίδες πρέπει να μπουν στα μέσα Ιουνίου και οι ψεκασμοί στις ευαίσθητες περιοχές να ξεκινήσουν στα τέλη του μήνα.